Η Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι, ζει δραματικές ώρες. Ένα σύννεφο καπνού κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Ο κίνδυνος είναι δυστυχώς ακόμα ζωντανός. Ο Τάσος Παλαιστίδης από το Thrakinet είναι μαζί μας. Τάσο, εσύ βρίσκεστε στην περιοχή, στον κόμβο Μάκρης. Νωρίτερα όμως ήσουν και στην Παλαγία, όπου το πέρασμα εκεί της φωτιάς ήταν πραγματικά καταστροφικό. Ήταν καταστροφικό μήνα εχθές το βράδυ που όλοι πίστευαν ότι διέφυγε τον κίνδυνο ο οικισμός της Παλαγίας που βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Εν τούτης, αργά το βράδυ άλλαξε η φορά του ανέμου και έτσι λοιπόν η φωτιά κατέκαψε αυτό το πράσινο χωριό που ήταν γύρω-γύρω με πεύκα. Θα μπορούσε να είχε καεί όλο το χωριό μήνα, διότι όλοι ξέρουμε τα πεύκα τι μπορεί να προκαλέσουν. Και έτσι λοιπόν είχαμε 3-4 σπίτια συγκεκριμένα, τα 2 από αυτά με σοβαρές ζημιές, τα άλλα 2 έχουν καεί οι στέγες, ενώ καήκε και το δημοτικό σχολείο του χωριού. Ήδη από σήμερα το πρωί, συνεργεία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης βρέθηκαν στο δημοτικό σχολείο, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές και να ξεκινήσει πολύ άμεσα η ανακατασκευή αυτού του δημοτικού σχολείου. Τώρα, εμείς μην βρισκόμαστε λίγο πριν τον κόμβο της Μάκρης, μέσα σε έναν ελαιώνα, που από εδώ βλέπουμε την αναζωπήρωση της φωτιάς, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι, είναι από την πάνω πλευρά της Εγνατίας. Υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να περάσει την Εγνατία και τότε θα φτάσει στον οικισμό του Αγιώργη, της Μάκρης, της Αγίας Παρασκευής, των Δικέλων και της Μεσημβρίας. Όπως λίγο πριν στο δελτίο μας μίλησε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, λίγα λεπτά νωρίτερα εστάλει εκ νέου 112 σε άλλους 6 οικισμούς του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για να εκενώσουν τα χωριά τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να φτάσει μέσα σε αυτά. Να σας πω ότι η φωτιά κατευθύνεται και προς το χωριό Κύρκη του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στα όρια των δύο νομών Ροδόπης και Εύρου. Αυτή τη στιγμή εμείς μπορούμε και βλέπουμε ότι επιχειρεί ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, το οποίο επιχειρεί να σβήσει αυτά τα μέτωπα, που δεν είναι ένα, είναι περισσότερο από 4 τα μέτωπα εδώ που βρισκόμαστε εμείς, και ενισχύονται συνεχώς με πυροσβεστικά οχήματα. Μάλιστα. Καθώς έχουμε φωτιές και σε άλλες περιοχές και η κατάσταση είναι δύσκολη και για τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Τάσο, για τέταρτη μέρα λοιπόν, δύσκολη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, δοκιμάζεται για τέταρτη μέρα η περιοχή.